Περίπου 7 ώρες με αρκετά διαλύματα κράτησαν οι διαβουλεύσεις στην πρώτη κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο πλευρών στον Γκόμελ, με φόντο την αιματοβαμμένη Ουκρανία και το ανελαίτο σφυροκόπημα από το ρωσικό στρατό. Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Υπουργό Άμυνας Ολέξη Ρεσνίκοφ και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας, έφτασε με ελικόπτερο μέσω Πολωνίας στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, η οποία φιλοξένησε το πρώτο κρίσιμο τέτα-τέτ. Νωρίτερα είχε φτάσει και η ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δεξιχέρι του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος σύμφωνα με το Reuters δήλωσε πως η χώρα του ενδιαφέρεται να καταλήξει σε μια συμφωνία προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Λίγο πριν καθίσουν στο τραπέζι οι δύο αντιπροσωπείες, από το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι είχε επισημανθεί ότι στόχος των συνομιλιών πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία. Διαπραγματεύσεις που θα έπρεπε να εξελιχθούν χωρίς προαπαιτούμενα. Οι διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου επιστρέφουν στις βάσεις τους για να ενημερώσουν τους πολιτικούς τους ηγέτες, να λάβουν περαιτέρω οδηγίες και να προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο συνομιλιών στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με το σύμβουλο του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, οι δύο πλευρές προσδιορίσαν σειρά από θέματα που έχουν προτεραιότητα, ενώ έχουν καταρτήσει και λίστα με πιθανές λύσεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος σε μια σειρά από θέματα, επί των οποίων οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Επικαλούμενο ότι η ρωσική αντιπροσωπεία, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας μετέδωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες και πιθανότατα στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένων των συνθήκων, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ζήτησε νωρίτερα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να γίνει άμεσα μέλος του Ευρωπαϊκού Μπλοκ με ειδική διαδικασία fast track. Υπέγραψε μάλιστα την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ της κίνησης αυτής τάχθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter, επισημαίνοντας την πλήρη αλληλεγγύη στον πρόεδρο Ζελένσκι και το λαό της Ουκρανίας. Η οικονομική πραγματικότητα στη Ρωσία άλλαξε, παραδέχτηκε σήμερα ο Πούτιν στη διάρκεια έκτακτης συνάντησης που είχε με συνεργάτες του για την αντιμετώπιση των βαρύτατων κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Εμφανίστηκε όμως και πάλι προκλητικός, χαρακτηρίζοντας τη Δύση ως αυτοκρατορία του ψέματος. Προανήγγειλε μάλιστα ότι τα αντίπεινα θα είναι αμοιβαία, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της Ρωσίας για 36 χώρες. Την ίδια στιγμή ο ρωσικός στρατός σφυροκοπούσε ανελαίητα στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας με επίκεντρο το Χάρκοβο, από όπου πρέπει να διέλθει για να οδεύσει προς το Κίεβο, που φαίνεται να είναι ο στόχος του Πούτιν. Οι αρχές της πόλης κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς από τις ρουκέτες που έπληξαν τις ανατολικές συνοικίες, ενώ δύο ακόμη Έλληνες ομογενείς έχασαν τη ζωή τους στο χωριό Σαρτανά, το οποίο κυριολεκτικά έχει ισοπεδωθεί. Στο στόχαστρο και η Μαριούπολη, η οποία μετατρέπεται σε γραμμή άμυνας για να μην καταφέρουν να περάσουν τεθωρακισμένα και άρματα μάχης που βρίσκονται ήδη στα περίχωρα της πόλης. Εντός της πόλης έχει μεταφερθεί βαρύς οπλισμός, ενώ σκαπτικά μηχανήματα δημιουργούσαν αναχώματα. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών κλήθηκαν να μπουν σε οχήματα είτε πεζοί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με λευκές σημαίες. Η Ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλει ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν θερμική βόμβα, την πιο θανατηφόρα μη πυρηνική, που προκαλεί απανωτές εκρήξεις και εκλείει τεράστια θερμότητα, εξαελώνοντας τα πάντα σε μεγάλη απόσταση. Την ίδια στιγμή τα πυρηνικά της Ρωσίας τίθενται σε ενισχυμένη υπηρεσία μάχης. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι οι στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις και οι στόλοι της Βόρειας Θάλασσας και του Ειρηνικού έχουν τεθεί σε ενισχυμένη μάχημη υπηρεσία με εντολή του Προέδρου Πούτιν.